θέλουμε να είμαστε εδώ και να συνδράμουμε σε όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται. Προσπαθούμε τώρα να επικοινωνήσουμε με τον Γεράσιμο λογοθέτη, γιατί το στέκι πολιτισμού Λευκάδας Αγερμός, μπορώ να το λέω λάθος, ή Άγερμος, παρουσιάζει το δεύτερο σεμινάριο παραδοσιακών χορών 15 και 16 Φεβρουαρίου. Μην τα λέω εγώ. Πάμε να μας τα πει εδώ ο δάσκαλος. Να μιλάμε τώρα στον Νικό με τον Γεράσιμο. Μην είναι και μικρότερος μου. Καλό απόγευμα, Γεράσιμο. Τι κάνεις? Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Όλα καλά. Τι κάνει εκεί το πανέμορφο Περιγιαλιώτη, δεν είσαι εσύ τώρα? Περιγιαλιώτη είσαι εκεί μαζί. Δεν είσαι... Εδώ μένω, ναι. Ναι, εκεί μένω εκεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να μας πεις, αν είπα λάθος το όνομά σας. Άγερμος δεν είστε? Όχι, σωστά το είπες. Αγερμός. Αγερμός, μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλω λοιπόν να μας πεις, έχετε ένα σεμινάριο παραδοσιακών χορών, το οποίο ξεκινάει αύριο και στις 16 Φεβρουαρίου, που κορυφώνεται, νομίζω, με ένα ωραίο γλέντι στο ΚΤΙ Μαγαζί. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είναι το δεύτερο σεμινάριο φέτος που διοργανώνουμε. Ωραία. Ξεκινάει αύριο το απόγευμα στις 4.30 ώρες στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Νιδρίου. Και θα τελειώσει το Σάββατο το βράδυ, τουλάχιστον τα μαθήματα, όπου θα ακολουθήσει και μετά γλέντι στο ΚΤΙ Μαγαζί στην Κατούνα. Μάλιστα. Πες μας λίγο. Φέτος οι διδασκόμενες περιοχές, ναι, θα γίνει η προσέγγιση χορευτική των γηγενών κατοίκων του νομού Πέλλας από δύο εισηγητές καταξιωμένους στο χώρο. Μάλιστα. Τον Μίτσκα, τον Δημήτρη και τον Συνάπη, τον Στέλιο. Και η δεύτερη περιοχή που θα ασχοληθούμε φέτος είναι ο Πόντος, Ανατολικός Πόντος, περιοχή Κάρς, από τον Νικολαίδη Κωνσταντίνο. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, να το πω πάρα πολύ απλά στους φίλους που μας ακούν, που νομίζω ότι μπορούν να έρθουν από όλη τη Λευκάδα, έτσι δεν είναι, και από την ευρύτερη περιοχή, αν θέλουν, και θα μας πεις. Βεβαίως. Έχουμε και φιλοξενούμενους και εκτός νομού Λευκάδος. Πολύ σημαντικό. Από την Καβάλα, από την Άρτα, από το Μεσολόγιο, από την Πάτρα. Μπράβο, πρέπει να πω, και εδώ είναι δικό μου λάθος, έχετε δημιουργηθεί το 2016, είστε ένα στέκι πολιτισμού με πλούσια δράση στα δύο χρόνια, και πραγματικά κάποια στιγμή... Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ναι. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό βασίζεται και στον εθελοντισμό και στην αγάπη σας, γιατί τώρα... Κυρίως. Και είναι πολύ σημαντικό για τους φίλους που το ακούν. Νομίζω ότι αυτή η παραδοσιακή χορή είναι οι ρίζες μας, είναι το πολιτιστικό μας στίγμα, και θα πρέπει να τους... μάθουν και οι νεότερες γενιές. Οπότε χαίρομαι που μου λες ότι υπάρχει συμμετοχή. Θέλεις λίγο να μας πεις αν ακόμα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και πώς μπορεί να γίνει αυτή? Για τις θέσεις του σεμιναρίου, για τα μαθήματα, έχουν κλείσει θέσεις, γιατί δεν είναι και τόσο μεγάλος ο χώρος στο γυμνάσιο κτλ. Είμαστε γύρω στα 60 άτομα που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Μπορούν να έρθουν στο γλέντι όμως. Για το γλέντι, ναι, βεβαίως, υπάρχει δυνατότητα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, είναι το δεύτερο σεμινάριο χορών παραδοσιακών, 15 και 16 Φεβρουαρίου. Όπως είπαμε, θα μάθουμε χορούς από τον νομό Πέλλας και από την περιοχή Κάρς του Πόντου, από ό,τι βλέπω εδώ, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ναι. Και σωστά. Υπάρχει και ένα μουσικό σχήμα. Για πες μας λίγο για τα μουσικά σχήματα που θα είναι. Το μουσικό σχήμα μας έρχεται από την Ξάνθη, μπάντα τέτοια. Μάλιστα. Όπου την ίδια ορχήστρα είχαμε και πέρυσι. Είναι πολύ καλή καλλιτέχνη στα παιδιά. Ωραία. Πολύ ωραία μουσική. Και θα έχουμε, και θα μας πλησιώσει και στην περιοχή του Πόντου, ένα παιδί γείτονας είναι, από την Νέα Σαμψούντα Πρεβέζης, ο Γιάννης ο Ζυγός. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα παίξει λίρα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, εγώ χάρηκα που μου είπες τώρα ότι οι θέσεις έχουν γεμίσει πραγματικά, γιατί δείχνει ένα ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτή την πρωτοβουλία και είναι πάρα πολύ θεματικό. Είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο γιατί συναντιόμαστε όλοι μαζί και στην ουσία κάνουμε αυτό που αγαπάμε όλοι. Ασχολούμαστε με την παράδοση και το χορό. Γιατί δυστυχώς η παράδοση και ο πολιτισμός μας είναι τα τελευταία πράγματα που έχουν μείνει όρθια εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα. Σωστά. Και αν τα χάσουμε και αυτά, τότε πάμε χαμένοι όλοι. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή, για να το συνδέσω εγώ τώρα ως δημοσιογράφος, θα πρέπει να γίνουν και ενέργειες ή να συνεχιστούν και από τους υποψήφιους για να θωρακιστούν όλες αυτές οι δράσεις και όλα αυτά οι πρωτοβουλίες οι δικές σας. Έχω την εντύπωση ότι σας έχει αγκαλιάσει η κοινωνία και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε όλοι θα δώσουν και το παρόν στο παραδοσιακό γλέντι, το οποίο έχει και μια μορφή στήριξης του συλλόγου, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί γλεντάμε και στηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Μπορείς λίγο, ξέρω τώρα ότι σε βρίσκω σε... ποιες είναι οι δράσεις του Αγερμού? Δηλαδή, ασχολείστε, έχετε ανεβάσει νομίζω και θεατρικές παραστάσεις, κάνω λάθος? Λειτουργεί, ναι, θεατρικό τμήμα. Μάλιστα. Ενηλίκων. Έχουμε τμήματα χοροδίας και παιδικής και ενηλίκων, όπου τώρα τον άλλο μήνα παρουσιάζουμε, έχουμε ένα αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Ωραία.
Φέτος ξεκίνησε και λειτουργεί και τμήμα Βυζαντινής Μουσικής, υπό την καθοδήγηση του πατέρα του Βασίλειου Κοκλαμάνη. Μάλιστα. Έρχεται και μας κάνει αυτός Βυζαντινή Μουσική και έχουμε και τα χορευτικά μας τμήματα. Από ξεκινάνε από προσχολική ηλικία, από 3-3,5 ετών και φτάνουμε μέχρι όσο πάει. Μάλιστα. Σε ηλικία. Πολύ ωραία. Και νομίζω και ότι... τώρα σκεφτόμαστε και τον άλλο μήνα θα καθιερωθεί και μία μέρα τη βδομάδα να μαζεύουμε τα παιδάκια για να τους μαθαίνουμε μάλλον τα παιχνίδια τα παλιά πως παίζανε. Mm-hmm. Να φύγουν πάνω από τις οθόνες, από τα τάμπλετ, από τα κινητά, από τους υπολογιστές κτλ. Τουλάχιστον μαζευόμαστε σε έναν υπαίθριο χώρο και αυτά και να κάνουμε παραδοσιακά παιχνίδια. Πώς παίζαμε παλιά. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό γιατί είναι η νέα γενιά μαθαίνει το τάμπλετ από τα 4 χρόνια. Μπράβο, να και μάθουν χάνει τα παιδιά να παίζουν γιατί το έχουν ξεχάσει εντελώς. Ναι. Και βεβαίως, αν δεν υπάρχετε εσείς, όλα αυτά τα παιχνίδια και οι χοροί και οι δράσεις θα ξεχαστούν στα επόμενα χρόνια και θα είμαστε μόνο σε δράσεις ηλεκτρονικού ενδιαφέροντος. Συνοψίζοντας. Ακριβώς, Παναγιώτη. Αύριο είναι το δεύτερο σεμινάριο παραδοσιακών χορών. Κλειστές οι θέσεις. Ξεκινάμε αύριο με το καλό, ναι. Άντε με το καλό. Και βεβαίως, όλοι στηρίζουμε την προσπάθεια του Αγερμού στο παραδοσιακό γλέντι 16 Φεβρουαρίου στο Κτή Μαγαζί με το μουσικό σχήμα Μπάντα Τέτοια και στη λύρα τον Γιάννη Ζυγό. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεράσιμο, αν δεν έχεις να πεις κάτι Εγώ άλλο. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Και εμείς είμαστε εδώ στη διάθεσή σας πάντα. Ό,τι θέλετε να σας το υποστηρίξουμε επικοινωνιακά. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.